Χαρά μας, κύριε Δήμαρχε, είναι μεγάλη, δεν περιγράφεται, ανίποτη και βέβαια υπεύθυνος για αυτό το ωραίο συνέστημα που ζούμε είστε αποκλειστικά εσείς που από την πρώτη μέρα αγκαλιάσατε το αίτημά μας, το υιοθετήσατε, το υποστηρίξατε, το προωθήσατε, το κυνηγήσατε, το τρέξατε από την τραπούν εκφράσεις και σήμερα πανηστικής όλοι μας βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Κυρίες και κύριοι, τα σχολεία μας δεν πρέπει να είναι χώροι καταναγκαστικών έργων. Το σχολείο θα πρέπει να είναι καταξοχήν χώρος αγωγής και χαράς. Γι' αυτό και απαιτούνται οι κατάλληλες κτηριακές υποδομές με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ώστε η παραμονή των παιδιών σε αυτόν εδώ τον χώρο να είναι άνετη, ευχάριστη και δημιουργική. Ένα τέτοιο σχολείο ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Κύριε Δήμαρχε, εύχομαι ο Παντοδύναμος να σας έχει πάντα υγιή για να παίρνετε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσετε το έργο που σας ανέφεσαν οι δημότες μας για μία ακόμη τετραετία. Εγώ θέλοντος και εργολάβο επιτρέποντος και έδωσες του χρόνου τέτοιο καιρό θα είναι έτοιμες για να παραδοθούν στους φυσικούς δικαιούχους, τους πραγματικούς δικαιούχους που είναι τα παιδιά μας και βέβαια να μπορέσω και εγώ να βγω με ησυχία στη σύνταξη γιατί θέλω να προλάβω το έργο, είναι κρίμα. Θα ζητήσω, έχω. Είναι δίμα έξω. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ Λεωνίδα, διευθυντή του σχολείου, ακούραστε εργάτη του σχολείου, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, πολύ αγαπημένα μας παιδιά, μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά εδώ στο σχολείο σας που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα στίβο ενός νέου μεγάλου αγώνα που κάνετε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του για να κατακτήσει τους στόχους και τα οράματά του. Ιδιαίτερα όμως για αυτή τη χρονιά υπάρχει και ένας άλλος αγώνας από την πλευρά του Δήμου για αυτό το σχολείο, όπως προείπε ο αγαπητός διευθυντής σας, βάζουμε και εμείς ένα στόχο ώστε του χρόνου τέτοια μέρα αυτό το έργο για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, χωρίς να λέω τίποτε περισσότερο, θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο να παραδοθεί σε εσάς που ελπίζω να είστε συνέχεια σε αυτό, να το αγκαλιάσετε και να το χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, ταυτόχρονα, εκτιμώ ότι θα έχει τελειώσει και το δεύτερο μεγάλο έργο στο παλιό κτίριο της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου, αλλάζοντας ουσιαστικά και άρδιν τόσο την όψη του απ' έξω, αλλά και τη λειτουργικότητά του. Με όλους λοιπόν αυτούς τους καλύτερους ιονούς, ας ξεκινήσει αυτή η σχολική χρονιά και θεωρώντας δεδομένο ότι το σχολείο έχει το καλύτερο στελεχειακό δυναμικό και ο Δήμος εμπράκτος όπως ήταν θα είναι δίπλα σε ό,τι προκύψει, εύχομαι καλή σχολική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και καλή χρόνο. Να είστε όλοι καλά.